ανακλήθηκε η απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου να χρεώνονται οι ίδιοι οι καρκινοπαθείς τα rapid test πριν μπουν στο νοσοκομείο. Εντεχθήκαμε και εμείς στην υγειονομική περιφέρεια νωρίς το πρωί τηλεφωνήματα από πολίτες. Διευκρινίστηκε, ενημερώθηκε αμέσως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ενημερώθηκε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ότι ακολουθούμε αυτό ακριβώς το οποίο ακολουθείτε όλους τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή οι ασθενείς μας που μπαίνουν σε διαδικασία χημειοθεραπείας θα ελέγχονται από το νοσοκομείο πριν μπουν για τη θεραπεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ρεπορτάζ της Κρήτη TV προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που έσπευσε άμεσα να ενημερώσει την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 7:57 το πρωί σήμερα ενημερώθηκε και από μένα την ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου, εάν υπάρχει τέτοια απόφαση να ανακληθεί. Εξασθενημένοι οργανισμοί αναγκάζονται να σταθούν για ώρες στις ουρές των σταθερών σημείων ή σε φαρμακεία και ιδιωτικά κέντρα, προκειμένου να κάνουν το τεστ που μετά θα προσκομίσουν στην κλινική για να τους επιτραπεί η είσοδος και να προχωρήσει η χημειοθεραπεία. Μας πήραν τηλέφωνο ασθενείς ότι τους ζήτησαν πλέον να κάνουν για κάθε χημειοθεραπεία ένα rapid test, ώστε να προσέρχονται, ας πούμε, ασφαλώς για να κάνουν τη θεραπεία τους. Διευκρινίσω ότι αυτή είναι απόφαση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ, όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, που σημαίνει του διοικητή και του αναπληρωτή διοικητή. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση, λέει σήμερα ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Σε μια προσπάθεια να αμβληθούν οι αντιδράσεις, η διοίκηση με ανακοίνωσή της, αρχικά απευθυνόμενη στον όμιλο της Κρήτη TV και εν συνεχεία με δελτίο τύπου στα υπόλοιπα μέσα του νησιού, αναφέρεται σε μια κοινή υπουργική απόφαση που μιλά για τους συνοδούς των ασθενών. Ωστόσο, η είδηση που έφερε στο φως το ρεπορτάζ της Κρήτη TV αφορά τους ίδιους τους ασθενείς που ανακάζονται σε χημειοθεραπείες για να αντιμετωπίσουν απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. Κάποιοι είναι από χωριά πολλά που δεν γίνονται rapid test στα χωριά τους. Δεύτερον, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις να τους κάνουν rapid test. Και τρίτον, είναι πολύ δύσκολο για ασθενείς, ευάλωτους, εξασθενημένους οργανισμούς, οι οποίοι στέκονται και δεν στέκονται στα πόδια τους, να στείλονται στην ουρά για να κάνουν ένα rapid test δωρεάν. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η πρόεδρος του ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, μιλώντας στην Κρήτη TV, ο σύλλογος από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για τη δυσάρεστη εξέλιξη απέστειλε αίτημα προς τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου να επανεξετάσει την απόφαση της. Εμείς κάναμε ένα αίτημα στο νοσοκομείο, γιατί έτσι οφείλαμε να κάνουμε από τη στιγμή που είμαστε σύλλογος στήριξης των ογκολογικών ασθενών. Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, ο ίδιος σημείωσε πως ουδέποτε η διοίκηση πήρε τέτοια απόφαση, απαντώντας μάλιστα στο ερώτημα ποιος και με ποια ιδιότητα έδωσε την εντολή στις κλινικές να καλούν και να ενημερώνουν τους ασθενείς, σημείωσε πως δεν έχει γνώση, παραπέμποντας σε κουβέντες διαδρόμων. Έχετε ενημέρωση επίσημη από πού προήλθε αυτή η οδηγία? Αναμένουμε και εμείς την ενημέρωση του νοσοκομείου. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση για το ποιος έλαβε την απόφαση και ενημερώθηκαν οι ασθενείς. Υπάρχει όμως μια επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία γινόταν και όλους τους προηγούμενους μήνες. Αυτό το κομμάτι εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης και των κατατόπους, όπως είπατε, ας το πούμε έτσι, βασιλικότερων εκπροσώπων της, με τη λογική της μείωσης των εξόδων και όχι της προστασίας του πληθυσμού. Την ίδια ώρα πάντως, πληροφορίες της Κρήτη TV αναφέρουν πως ήδη από την περασμένη Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, με προφορική εντολή της διοίκησης, η διεύθυνση της ογκολογικής κλινικής ενημέρωσε τους ασθενείς της για το πώς θα εισέρχονται πλέον στην κλινική. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι ασθενείς μας να μην να είναι ασφαλείς, να είναι ήρεμοι και σίγουροι ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν για το τεστ. Θα γίνεται κανονικά στο τμήμα χημειοθεραπείας όπως γινόταν μέχρι τώρα. Παράλληλα, μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονται υπό χημειοθεραπείες επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ, σημειώνοντας πως ακόμα και σήμερα, Τετάρτη 5 Ιανουαρίου, και παρά το σάλο που προκλήθηκε, δέχθηκαν τηλεφώνημα προκειμένου να μην ξεχάσουν στην επερχόμενη χημειοθεραπεία να προσκομίσουν το αρνητικό τεστ.